Ακριβά θα πληρώσει την άτυχη, όπως αποδείχθηκε, έμπνευσή του να διοργανώσει βεγγέρα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμενε ένας πολίτης, τον Άγιο Νικόλαο. Τα μέτρα πρέπει να τα τηρήσουμε, να προσέχουμε όσο μπορούμε, γιατί από ό,τι ακούω σήμερα εδώ στον Άγιο Νικόλαο υπάρχουν αρκετά κρούσματα στη σχολεία και είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Ο παράτολμος οικοδεσπότης, αγνοώντας τα περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς της COVID-19, κάλεσε στο δωμάτιό του 8 άτομα σε μια κοινωνική συνάντηση, προκαλώντας αντιδράσεις. Είναι και αυτό ένα θέμα με τις μαζόξεις. Τι πρέπει να κάνουμε για να μην χάσουμε την τουριστική σεζόν που έρχεται? Τίποτα. Το μόνο που μένει τώρα είναι το εμβόλιο, αν αυτό ισχύει δηλαδή. Να έρθει πιο, τουλάχιστον να έρθει πιο έγκαιρα. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Η αστυνομία που έσπευσε τον συνέλαβε, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και οι καλεσμένοι του θα πρέπει να πληρώσουν τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν και τα οποία ανέρχονται σε 3.300 ευρώ αντίστοιχα. Υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία βέβαια, αλλά το παλεύουμε. Ας πούμε, παίρνουμε τα μέτρα που χρειάζεται. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Προσέχουμε περισσότερο. Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλει και ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Πλατανιά Χανίων, που συνελήφθη καθώς αποφάσισε να ανοίξει το μαγαζί του και να σερβίρει κανονικά. Ο ίδιος καλείται να καταβάλει το ποσό των 5.000 ευρώ, ενώ οι θαμώνες θα πρέπει να πληρώσουν 300 ευρώ για την προτίμηση που του έδειξαν.